Υποδεχθούμε τώρα μαζί μας τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Καλημέρα σας, κύριε Μαρινάκη. Σας ευχαριστώ καλημέρα πολύ. Καλημέρα και ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, είναι πολλά τα θέματα. Τα πιάνω με μια σειρά που νομίζω ότι είναι η αρμόζουσα. Καταρχάς, θα ήθελα να σας ρωτήσω και ανθρώπινα και πολιτικά βεβαίως, αλλά και ανθρώπινα, πώς αισθανθήκατε όταν ακούσατε την κυρία Καριστιανού στην Επιτροπή για τα Τέμπη. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτός ο άνθρωπος και όσοι άλλοι είναι συγγενείς και φίλοι των ανθρώπων που έφυγαν έχουν ζήσει κάτι, έχουν αισθανθεί κάτι που μόνο αν το ζήσεις μπορείς να μπεις στη θέση τους. Νομίζω ότι δεν χρειάζονται πολλά λόγια και σε καμία περίπτωση όλο αυτό δεν μπορεί να έχει το οποιοδήποτε άλλο συνέστημα από το να τους ακούς με σεβασμό ό,τι λένε. Κανένας δεν μπορεί να καταλάβει τι έχουν ζήσει. Από εκεί και πέρα σίγουρα είναι μια ανεξελίξη διαδικασία και σε επίπεδο Βουλής αλλά και σε επίπεδο δικαιοσύνης, μια ανεξάρτητη διαδικασία η οποία τρέχει. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να περιμένουμε τα πορίσματα της κάθε επιμέρους διαδικασίας και όταν έρθει εκείνη η στιγμή να τα σχολιάσουμε. Από την άλλη βεβαίως η κυρία Καριστιανού μιλά για συγκάλυψη, μιλά για έγκλημα. Αναφέρει ονόματα, αναφέρει ιδιότητες, αναφέρεται στον κύριο Καραμανλή, τον υπουργό. Μιλά για εντολή πρόωρου μπαζώματος της περιοχής προκειμένου να μην διερευνηθεί ως όφιλε. Φτάνει να αναφέρεται ακόμη και στον ίδιο τον πρωθυπουργό. Ποια είναι η απάντηση της κυβέρνησης? Και να πω μόνο ότι η κυρία Καριστινού μιλά και ως πρόεδρος των συγγενών. Δεν είναι ένας άνθρωπος που μιλά για τον εαυτό της και για την κόρη της, την 20χρονη κόρη της που χάθηκε, που σκοτώθηκε, αλλά μιλά και για εκείνους τους ανθρώπους που θρηνούν 57 νεκρούς. Ναι, κοιτάξτε, πέραν της ιδιότητας που έχω ως κυβερνητικός εκπρόσωπος, εγώ θα σας μιλήσω και εκ της δικηγορικής μου ιδιότητας και θα σας πω ότι προφανώς ο κάθε ένας που καταθέτει ως μάρτυρα σε μια διαδικασία έχει προφανώς το δικαίωμα και να καταθέσει ό,τι πιστεύει, όπως το πιστεύει, να εκθέσει τις απόψεις του, τα στοιχεία τα οποία έχει. Αξιολογείται η κάθε κατάθεση. Προφανώς στο τέλος της ημέρας αξιολογείται από αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις και ούτε γίνεται αποδεκτή απριόρι, ούτε προφανώς απορρίπτεται απριόρι. Πολιτικά, σε πολιτικό επίπεδο, νομίζω ότι από αυτά τα οποία ζήσαμε, δεν νομίζω ότι είδαμε κάποια προσπάθεια συγκάλυψης. Αλλά δεν είμαι αυτός ο οποίος θα κρίνει την στάση του κάθε ενός από τους εμπλεκόμενους σε επίπεδο είτε του οργανισμού είτε της λειτουργίας ευρύτερα του σιδηροδρόμου. Είναι κάτι το οποίο μετά και από αυτό το τραγικό δυστύχημα κρίνεται σε δύο ξεχωριστές διαδικασίες και σε επίπεδο Βουλής και σε επίπεδο δικαιοσύνης. Σίγουρα όμως από την πλευρά της κυβέρνησης είδαμε εικόνες συγκάλυψης, δεν είδαμε. Πάντως εδώ κατηγορεί την κυβέρνηση και τώρα πια σας απευθύνομαι με την ιδιότητά σας του κυβερνητικού εκπροσώπου και όχι του νομικού ή του πολίτη που προφανώς συγκλονίζεται. Νομίζω ότι σε καμία περίπτωση ούτε θα θέλαμε ούτε θα μπαίναμε ποτέ σε μια αντιπαράθεση να απαντήσουμε σε έναν άνθρωπο που εκπροσωπεί τους συγγενείς των θυμάτων, αυτού του τραγικού. Πάντως ξαναλέω, σας κατηγορεί αυτός ο άνθρωπος που εκπροσωπεί. Σας κατηγορεί, κατηγορεί την κυβέρνηση, κατηγορεί υπουργό, κατηγορεί την πλειοψηφία. Ναι, αυτό το οποίο μπορώ να σας πω εγώ είναι ότι δεν γνωρίζω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεν γνωρίζω, δεν έχει έρθει στα χέρια μου κάποιο στοιχείο, κάποια περίπτωση ή κάτι οτιδήποτε που σε επίπεδο τουλάχιστον πολιτικό, γιατί είπαμε ότι αξιολογούνται όλα τα επιμέρους διαδικαστικά και όλες οι επιμέρους ενέργειες ή παραλήψεις διαχρονικά για τους ελληνικούς σιδηροδρόμους, γιατί είναι μια συζήτηση που γίνεται όχι μόνο για τα τελευταία χρόνια, γιατί δεν ήταν ότι λειτουργούσαν όλα τέλεια και ξαφνικά σταμάτησαν να λειτουργούν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι επιμερίζουμε ευθύνη, το έχουμε πει από την αρχή, από την πρώτη στιγμή, και αναλήφθησαν και πολιτικές πρωτοβουλίες και παρετήσεις και όχι μόνο σε επίπεδο υπουργού. Νομίζω ότι αυτό το οποίο ζήσαμε εκείνα τα χρόνια δεν έδειξε προσπάθεια ή οποιαδήποτε απόπειρα συγκάλυψης, αλλά αντιθέτως μια άμεση ανάληψη πολιτικής ευθύνης στο μέτρο που αναλογεί στην κάθε κυβέρνηση και πολλές φορές, κυρία Λιμπεράκη, και σε μεγαλύτερο μέτρο από αυτό που αναλογεί τα προηγούμενα τελευταία χρόνια, γιατί έτσι νομίζω ότι οφείλουν να κάνουν όσοι έχουν τις τύχες της χώρας την περίοδο που συμβαίνει κάτι. Να σας πω βέβαια ότι για τη συγγνώμη που ακούστηκε, η ίδια είπε ότι συγγνώμη ζητάς όταν σκουντάς κάποιον σε ένα διάδρομο, όχι όταν παίρνει το παιδί του νεκρό. Εν πάση περιπτώσει, το αναφέρω επειδή μιλήσατε για τη διαχείριση. Να σας ρωτήσω, ακούσαμε, κύριε εκπρόσωπε. Το ξαναλέω με απόλυτο σεβασμό τα όσα είπε και όσα μεταφέρθηκαν, εν πάση περιπτώσει, ό,τι είπε. Δεν μπαίνουμε σε καμία περίπτωση σε μια διαδικασία απάντησης ή αντιπαράθεσης. Θα υπάρξει κάποια πρωτοβουλία, κύριε εκπρόσωπε? Υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, ο Πρωθυπουργός να ζητήσει να συναντηθεί με συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών? Υπάρχει οτιδήποτε τέτοιο στις σκέψεις? Δεν έχω κάποια τέτοια ενημέρωση για αυτό το οποίο με ρωτάτε, οπότε δεν μπορώ να σας το απαντήσω.
Σίγουρα αυτό το οποίο ενδιαφέρει τον Πρωθυπουργό και το έχει δείξει σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις και το δείχνει και σε αυτήν, είναι να προχωρήσουν όλα όσα πρέπει να γίνουν για να μην επαναληφθεί ποτέ ξανά, όχι μόνο σε επίπεδο σιδηροδρόμου, αλλά συνολικά κάτι το οποίο θα κοστίσει ζωές ή θα βάλει σε κίνδυνο τις ζωές των συνανθρώπων. Ξέρετε, εμένω στο θέμα, παρότι έχουμε και άλλα και θέλω πολλά, να προλάβουμε. Ήδη πολλά από τα οποία είχαν υποθεί εκείνες τις μέρες που ακολούθησαν αυτό το τραγικό δυστύχημα και τους μήνες, και προεκλογικά αλλά και μετεκλογικά, υλοποιούνται και κάποια εξ αυτών έχουν φτάσει και σε ένα σημείο πλήρους υλοποίησης. Ήθελα να σας πω. Πήγανε ότι... λίγο πίσω, για παράδειγμα, λόγω των πλημμυρών, αλλά ολοκληρώθηκαν και τα υπόλοιπα και προφανώς να γίνουν και άλλες ενέργειες και τις τελέσεις. Ήθελα να σας πω, κύριε Μαρινάκη, ότι όσο μιλάμε και γι' αυτό μένω στο θέμα, παίρνω και αρκετά μηνύματα που εμένουν σε πτυχές αυτής της κατάθεσης της κυρίας Καρστιανού, που λέει, για παράδειγμα, ότι ο τότε περιφερειάρχης ο κύριος Αγοραστός της είπε ότι μπαζώθηκε η περιοχή του δυστυχήματος, του εγκλήματος, όπως λένε οι συγγενείς. Με άνωθεν εντολές. Γι' αυτό σας ρωτώ, αν θα απαντήσετε οτιδήποτε σε σοβαρότατα πράγματα. Κοιτάξτε, καταρχάς αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να απαντήσω εξ ονόματος ενός ανθρώπου που χρησιμοποιείται το όνομά του για το ότι είπε κάτι. Ούτε ήμουν παρόν εγώ σε αυτή τη διοίκηση, ούτε μπορώ να διαψεύσω, ούτε μπορώ να επιβεβαιώσω το οτιδήποτε. Και δεν είμαστε ούτε δικαστές, ούτε εισαγγελείς για να αξιολογούμε μια κατάθεση, αν ισχύει, αν κάτι το οποίο ισχυρίζεται συμβαίνει ή δεν συμβαίνει. Και δεν αναφέρομαι μόνο σε αυτή την κατάθεση, σε οποιαδήποτε κατάσταση. Αλίμονο αν εγώ διατύπωνα μια κρίση για οποιαδήποτε κατάθεση γίνεται, είτε σε επίπεδο εξεταστικής, είτε σε επίπεδο δικαστηρίου ή οπουδήποτε. Λοιπόν, είναι θέμα, όχι μάλλον, είναι θέμα, το λέμε όλοι και το λέει και η κοινή λογική και φαντάζομαι θα το παραδεχτείτε κι εσείς, ότι είναι πρόβλημα υπουργός της κυβέρνησής σας να θέτει ζήτημα αντισυνταγματικότητας του νόμου που φέρνετε. Μιλάω για τον κύριο Βορύδη και τη ρύθμιση για την ισότητα στο γάμο. Κοιτάξτε να δείτε, καταρχάς θεωρώ ότι θέλουμε να προχωρήσουμε μπροστά, θέλουμε να ψηφιστεί αυτό το σημαντικό για κάποιους συμπολίτες μας νομοσχέδιο, όμως δεν σας το κρύβω. Θα σας εκμυστερευτώ κάτι, ότι είναι και σημαντικό να μιλήσουμε και για τα υπόλοιπα ζητήματα. Προφανώς έχουμε υποχρέωση να απαντάμε στις ερωτήσεις που μας θέτεται και το κάνουμε και νομίζω ότι και σε κάθε ενημέρωση πολιτικών συνταγμών και σε κάθε συνέντευξη. Αλλά έχω την εντύπωση ότι το θέμα αυτό έχει εξαντληθεί. Έχουμε πει. Δεν έχει εξαντληθεί, γιατί τώρα βγαίνει ο υπουργός σας που διαφοροποιήθηκε, που τον κρατάτε ενώ όχι, θα ψηφίσει αποχή και τώρα λέει ότι νομοθετείτε αντισυνταγματικά. Δεν μπορώ να θυμηθώ θέμα, θα σας απαντήσω, δεν τον είπα γιατί δεν θα σας απαντήσω, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ θέμα στο οποίο αυτούς τους 6 μήνες που είμαι κυβερνητικός εκπρόσωπος, όχι μόνο εγώ αλλά συνολικά και οι υπόλοιποι της κυβέρνησης, να έχουμε μιλήσει, να έχουμε απαντήσει σε περισσότερες ερωτήσεις. Αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή έχουμε υποχρέωση να απαντάμε, εγώ αυτό που θα σας πω είναι ότι φέρνουμε ένα νομοσχέδιο και μάλιστα μας κατηγορούσαν να το καθυστερούμε για να το πάμε μετά τις ευρωεκλογές. Αυτό είναι μια άποψη του κ. Ανδρουλάκη. Αυτό ζήτησε. Εντάξει, μην μου το γενικεύετε. Βγαίνει ο υπουργός σας και λέει ότι είναι αντισυνταγματικός ο νόμος που φέρνετε. Θα σας απαντήσω. Αλλά για να θυμίσουμε λίγο το χρονοδιάγραμμα, η κυβέρνηση, επειδή ήθελε να φέρει ένα νομοσχέδιο που δεν θεωρεί ότι θα κριθεί αντισυνταγματικό, δεν είμαστε εμείς αυτοί που αποφασίζουμε. Ναι, είναι πρόβλημα που ο υπουργός σας λέει ότι είναι αντισυνταγματικό. Εμείς λοιπόν πιστεύουμε ότι δεν είναι αντισυνταγματικό, δεν συμφωνώ με αυτή την άποψη νομικά, με όλο το σεβασμό στον υπουργό επικρατείας, τον κύριο Βορύδη. Δεν φέρνει προφανώς η κυβέρνηση ένα νομοσχέδιο που πιστεύει ότι είναι αντισυνταγματικό. Μα εσείς θυμάστε τέτοιο προηγούμενο, κύριε Μαρινάκη. Θυμάστε προηγούμενο να νομοθετεί κυβέρνηση και να βγαίνει υπουργός να λέει ότι είναι αντισυνταγματικός ο νόμος? Το θυμάστε να έχει συμβεί? Αν συνέβαινε σε κυβέρνηση άλλου κόμματος, δεν θα είχατε βγει στα κάγκελα. Ο κύριος Βορύδης έχει εκφράσει τις απόψεις αυτές για τη συγκεκριμένη νομοθέτηση πολύ πριν γίνει καν υπουργός επικρατείας. Από την αρχή, με συνέπεια, έχει διατυπώσει ότι είναι αντίθετο και από νομική σκοπιά και από ουσιαστική σκοπιά η συγκεκριμένη νομοθέτηση. Δεν είναι κάτι το οποίο το μαθαίνουμε τώρα ότι είναι αντίθετο ο κύριος Βορύδης. Έχει κάποια επιχειρήματα, τα εξέφρασε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ήταν ο μοναδικός ο οποίος ήταν αντίθετο σε αυτή τη νομοθέτηση. Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω, έχοντας παρακολουθήσει εσωτερικά μια διαδικασία προετοιμασίας όπως και όλων των υπόλοιπων νομοσχεδίων από το αρμόδιο. Από την αρμόδια υπηρεσία της Προεδρίας, από τον Υπουργό Επικρατείας και όλους τους συναρμόδιους, για να έρθει προς συζήτηση σε ένα Υπουργικό Συμβούλιο από τον καθήλυν αρμόδιο εισηγητή Υπουργό, προφανώς έχει την απαραίτητη επεξεργασία. Μα γι' αυτό σας ρώτησα αν είναι πολιτικό πρόβλημα. Γιατί είναι πρωτοφανές ο Υπουργός να διαχωρίζει τη θέση του και να μιλάει για τη συνταγματικότητα του νόμου της κυβέρνησης. Το ξέρετε τώρα, είστε έμπειρος. Δεν περιμένετε να σας το πω εγώ. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι. Όσα χρόνια θυμάμαι, δεν θυμάμαι ποτέ ξανά πιο συμπαγή και πιο αραγή κυβέρνηση. Είναι ένα ζήτημα που ήταν προφανές από τη στιγμή που δεν υπάρχει θέμα κομματικής πειθαρχίας
πώς θα ακούγονταν διαφορετικές πολιτικές απόψεις. Θεωρώ ότι με όσα είχαν προβλεφθεί καταρρίφθηκαν. Νομίζω ότι δεν υπάρχει ζήτημα ούτε ενότητας ούτε κάποιο πολιτικό πρόβλημα για την κυβέρνηση. Μάλιστα. Θα ψηφιστεί πρώτο ο Θεός, οι βουλευτές θα το αποφασίσουν αυτό. Mm-hmm. Ένα σημαντικό νομοσχέδιο και είναι σημαντικό να πάμε παρακάτω. Πότε έρχεται, για να συζητήσουμε και όλα τα υπόλοιπα πιστεύετε. Ζητήματα. Έχει μπει άμεσα σε δημόσια διαβούλευση. Ναι. Θεωρώ ότι μέχρι τις πρώτες εβδομάδες του Φεβρουαρίου, υπό την αίρεση της ψήφου των βουλευτών που έχουμε κάθε λόγο να αισιοδοξούμε. Καλά, λίγο, ναι, πάντα. Ωραία. Κατά πλειοψηφία θα είναι νόμος του κράτους. Κύριε Μαρινάκη, πώς σας φαίνεται το ότι η Εκκλησία, από ό,τι μάθαμε, δεν θα βαφτίζει τα παιδιά αυτών των ζευγαριών? Δεν είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι θα μπούμε μέσα στη λογική να πάρουμε αποφάσεις εξ ονόματος της Εκκλησίας. Έχουμε απόλυτο σεβασμό στις απόψεις της Εκκλησίας διαχρονικά και στο ρόλο που επιτελεί. Έχουμε υποχρέωση ως εκτελεστική εξουσία να εφαρμόζουμε το πρόγραμμα για το οποίο εκλεγήκαμε, να εισηγούμαστε την νομοσχέδια για τα οποία ψηφιστήκαμε, εξηγώντας στους πολίτες και αλλάζοντας πολλές φορές με βάση τις παρατηρήσεις τους, συνολικά για κάθε νομοθετική πρωτοβουλία και η νομοθετική εξουσία να τα ψηφίζει. Και κάτι τελευταίο. Από εκεί πέρα, ναι. Εμείς θεωρούμε ότι είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο είναι δίκαιο, το οποίο προστατεύει τα παιδιά. Δίνει μια ισότητα στον πολιτικό γάμο, τα έχουμε αναλύσει. Πείτε μου και κάτι άλλο για να. Όχι, ναι. Και σας διακόπτω και απολογούμε. Απλώς είναι και 58 και μισό. Έχουμε ένα λεπτό ακόμα. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι πιεσμένος ο χρόνος. Να σας ρωτήσω, κύριε Μαρινάκη, μήπως δεν ήταν σωστός ο χρόνος για την ιστορία με τα πανεπιστήμια? Πάτε πάνω στην εξεταστική, ανοίγετε τέτοιο θέμα. Και μάλιστα τώρα που έχουμε κινητοποιήσει, καταλήψει, απλά να ολοκληρώσω. Αντί να διαχειριστείτε το θέμα στην ουσία, του λέτε, OK, θα κάνω bypass το πανεπιστήμιο με φυσική παρουσία, τα κάνω ψηφιακά τα. Κυρία Λιμπεράκη, ο λόγος που ασχολήθηκα σε επίπεδο βέβαια πολύ μικρότερο και ηλικιακά με την πολιτική είναι γιατί δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί η Ελλάδα σε αυτό το επίπεδο είναι μια θλιβερή εξαίρεση για πάρα πολλές δεκαετίες. Ήταν, πλέον δεν θα είναι, από σχεδόν όλες τις χώρες του κόσμου. Η μόνη νομίζω ερώτηση που έχει νόημα να κάνουμε, γίνεται και αυτή που με ρωτάτε προφανώς, είναι γιατί αργήσαμε τόσα χρόνια. Εντάξει, για απαντήστε τώρα σε αυτή που σας ρωτάω. Εγώ θεωρώ ότι αυτές οι μειοψηφίες γίνονται όλο και μικρότερες. Είναι οι μειοψηφίες οι οποίες δεν θυμίζουν το θέμα. Δεν διαχειρίζεστε το θέλουμε. Θέμα. Αν λέτε πάμε να το κάνουμε ψηφιακά. Αν μπορώ να ολοκληρώσω τη φράση. Παρακαλώ. Είναι οι μειοψηφίες οι οποίες μας θυμίζουν γιατί είναι επιτακτική αυτή η νομοθέτηση. Είναι οι μειοψηφίες οι οποίες κρατήσανε τη χώρα, πανεπιστήμια, πολλές φορές και άλλους χώρους εργασίας και εκπαίδευσης πίσω. Είναι όλο και μικρότερες. Το νομοσχέδιο αυτό θα περάσει μέχρι τέλος Φεβρουαρίου. Η εξεταστική θα διασφαλιστεί και βέβαια, για να τα λέμε όλα, πρέπει και οι Βρετανικές αρχές να αναλάβουν και εκείνες τις υποχρεώσεις που τους αναλογούν. Έχουν πάρει ένα πλήρες θεσμικό οπλοστάσιο για να διασφαλιστεί η εξεταστική και βέβαια όπου πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος, όπου αυτό αποφασιστεί, η κυβέρνηση έχει δείξει, όπως το έκανε και στο Εθνικό Μετσόβιο, ότι θα το κάνει. Πλέον, λέτε. Δεν υπάρχουν άβατα. Είναι εφαρμογή του νόμου να λέτε, εντάξει, κατάληψη, δεν πειράζει, θα κάνουμε την εξεταστική ψηφιακά. Όχι. Εφαρμογή του νόμου είναι αυτό το οποίο προβλέπει ο νόμος να εφαρμοστεί. Εάν κληθούν οι αρχές να επέμβουν όπου πρέπει, όπως έγινε και στην περίπτωση του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, αυτό θα συμβεί. Προφανώς εμείς θέλουμε να εξασφαλιστεί η εξεταστική και βέβαια να μην ρίξουμε νερό στο μήλο αυτής της προβοκάσκης που κατά καιρούς προσπαθεί να δημιουργήσει ο συγκεκριμένος πολιτικός χώρος. Και το νομοσχέδιο θα περάσει και η εξεταστική θα εξασφαλιστεί και ο νόμος θα εφαρμοστεί όπου κριθεί από τις Βρετανικές αρχές ότι υπάρχει κάποια παραβίαση κάποιες διάταξης ή οτιδήποτε. Και πάντως, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, δεν υπάρχει νόμιμη κατάληψη. Δεν μπορεί να λαμβάνεται, ακόμα και αν λαμβάνεται με νόμιμο τρόπο, που πολλές φορές αυτές οι γενικές συνελεύσεις είναι παροδία, λαμβάνονται αποφάσεις από μειοψηφίες ή από ανθρώπους οι οποίοι είναι εξωπανεπιστημιακοί, αλλά δεν είμαι εγώ αυτός που θα το πιστοποιήσει. Αυτό είναι κάτι που θα το πιστοποιήσουν τα ιδρύματα, αλλά υπάρχουν καταγγελίες. Άρα λέτε ότι οι Πρετάνες δεν κάνουν τη δουλειά τους, αυτό λέτε? Όχι, δεν λέω αυτό. Λέω ότι όλοι πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες που μας αναλογούν. Λοιπόν. Ο Υπουργός Παιδείας, να ολοκληρώσω, ο Υπουργός Παιδείας έστειλε μια εγκύκλιο με ένα πλήρες θεσμικό οπλοστάσιο, δίνει τα εργαλεία στα πανεπιστήμια για να διασφαλιστούν οι εξεταστικές και από εκεί και πέρα αυτό είναι και το μέλημα της κυβέρνησης. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαρινάκη. Σας ευχαριστώ θερμά.